Κάναμε αυτή την παρέμβαση σε σχέση με τα 20 εκατομμύρια που ουσιαστικά θα δοθούν μέσω της περιφέρειας από τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικό Ταμείο στα νοσοκομεία της Κρήτης, γιατί θεωρούμε και νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα αυτό διεκδικούσαμε και διεκδικούν οι υγειονομικοί, ότι η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να είναι ούτε στις περιφέρειες, ούτε οι περιφέρειες να γίνονται ο δούριος ύπος και οι δημοτικές αρχές, ουσιαστικά να μετακυλείεται αυτή η ευθύνη της χρηματοδότησης, της συντήρησης των μηχανημάτων και των νοσοκομείων στις περιφέρειες ή στους δήμους. Κάτι που βεβαίως η κυβέρνηση η σημερινή, όπως και η προηγούμενη, και βεβαίως και η ΚΕΔΕ, έχουν αποδεχτεί αυτή την ευθύνη. Με αποτέλεσμα τώρα να γίνεται ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή η μισθοδοσία πλέον των συμβασιούχων επικουρικών, που τόσο καιρό μας έλεγε ο κύριος Κικίλιας ότι θα μονιμοποιηθούν, ότι μας χειροκροτάει, ότι ουσιαστικά θα περάσει πλέον στις ευθύνες των περιφερειών, με εξασφαλισμένη προς το παρόν χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία, και κατά δεύτερο ότι θα συνεχιστεί αυτό το απαράδεκτο καθεστώς προσλήψεων συμβασιούχων. Κοιτάτε να δείτε, αυτό τώρα που έχουμε επισημάνει εμείς, το βλέπει ο ελληνικός λαός καθημερινά, ότι το σύστημα υγείας, και αν κρατήθηκε σήμερα, ήταν γιατί υπήρχε ένα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που έχει μια εμπειρία, που όμως δεν πρέπει να ουσιαστικά κάθε δύο χρόνια να αλλάζει. Και βεβαίως αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η ευθύνη αυτή δεν πρέπει να μετακυλιστεί σε καμιά περίπτωση στους δήμους και στις περιφέρειες, γιατί υπάρχει δυστυχώς το παράδειγμα και των παιδικών σταθμών και των σχολείων με το πέρασμα στην τοπική διοίκηση και ταυτόχρονα χωρίς έλλειψη πόλων, επί της ουσίας οι ίδιοι οικογένειες, οι ίδιοι εργαζόμενοι να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, να υπάρχουν κατηγοριοποιημένα σχολεία, κατηγοριοποιημένοι παιδικοί σταθμοί ανάλογα με το βαλάντιο της κάθε οικογένειας και του κάθε Δήμου. Με αυτή την έννοια έγινε αυτή η παρέμβαση. Το λέτε με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, δηλαδή να έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υγείας η κάθε περιφέρεια, ο κάθε Δήμος σε τοπικό επίπεδο, ότι εκ των πραγμάτων σε οδηγεί σε αυτό, δηλαδή να υπάρχουν οι κατηγοριοποιημένες μονάδες υγείας. Αυτό λέτε. Αυτό λέω και αυτό έχει δείξει δυστυχώς η εμπειρία και από τις υπόλοιπες δομές της κοινωνικής πολιτικής που έχουν δοθεί στους Δήμους. Πόσες φορές οι σύλλογοι γονέων κάνουν έρανο για να βάψουν ένα σχολείο, για να πάρουν κουρτίνες, για να έχουν τα παιδιά κάποια αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Και βεβαίως, κοιτάτε να δείτε, εδώ απουσιάζει και με συγκεκριμένη επιλογή η κεντρική ευθύνη που πρέπει να έχει το κράτος. Άλλο να συμβάλλει ο Δήμος ή η περιφέρεια, αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα παραπέρα που ουσιαστικά και με τον ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό είναι ομολογία κοινική πλέον των νοσοκομείων της 7ης και Γενικής Περιφέρειας και του Υπουργείου, ότι εδώ αν δεν συνδράμουν οι Δήμοι Περιφέρειες, δεν πρόκειται να αγοραστούν νέα μηχανήματα. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα αιτήματα προς την περιφέρεια. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Περιφέρεια είναι μένα, αλλά τουλάχιστον και τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα μπαράζ από ανακοινώσεις και το γνωρίζετε, κύριε Βρυσαλή, ότι ξέρετε, είτε από το Υπουργείο Υγείας είτε από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για προσλήψεις προσωπικού, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, καλά, εντάξει, έχει καταντήσει αστείο εδώ κάθε μέρα προσλήψεις. Παραπλανητικό λέτε ότι είναι. Να το πω υποκριτικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ενίσχυση του συστήματος υγείας την περίοδο του COVID ήταν με εργαζόμενους ημερομηνία λήξης. Συγκεκριμένα είπε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια ανέφερε για 633 εργαζόμενους συμβασιούχους για δύο χρόνια, που μπορεί να έχει παράταση, δεν ξέρω αν θα έχει παράταση ή όχι, και με επιπλέον προσλήψεις 22 νοσηλευτών για όλη την Κρήτη. Για το Παγνή μόνο οι νοσηλευτές που έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα είναι 40 συμβασιούχοι. Ήρθαν να καλύψουν προηγούμενα κενά πριν τον COVID. Με αποτέλεσμα τα ίδια προβλήματα, κυρία Δουργεράκη, που είχαμε πριν ένα χρόνο, με την αδυναμία να πάρθουν 15 μέρες άδεια, με την αδυναμία να δοθούν έγκαιρα τα ρεπό μέσα στην εβδομάδα, με την αδυναμία να καλυφθούν τα τμήματα με αποτέλεσμα να γίνονται ουσιαστικά μετακινήσεις προσωπικού καθημερινά. Το ίδιο έχουμε και τώρα. Και βεβαίως είναι άλλη κοροϊδία τώρα και όχι κοροϊδία, και βέβαια εδώ υπάρχει είσοδος πλέον ιδιωτών επίσημα, όπως είχε και η προηγούμενη κυβέρνηση βέβαια αυτό το μέτρο πάρει, να έχουμε γιατρούς με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
και φαίνεται τώρα και λίγο υποκριτικό από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει κριτική σε ένα μέτρο που η ίδια έχει εφαρμόσει. Δηλαδή, οι ιδιώτες γιατροί. Εννοείται την ανακοίνωση καταγγελία από τον κύριο Ξανθό. Με αφορμή αυτό, δηλαδή, θέλω να πω, να πω και κάτι άλλο. Ότι στα νοσοκομεία πλέον θα έρχονται οι ιδιώτες γιατροί να κάνουν, αν θέλετε, εφημερίες. Χωρίς να γνωρίζουν ούτε το προσωπικό, ούτε το υλικό, ούτε τους ασθενείς, να έρχονται να κάνουν εφημερίες μέσα στα νοσοκομεία. Είναι αυτό που η κυβέρνηση ήδη αποφάσισε, που αυτό σημαίνει, αν θέλετε, ακόμα μια περισσότερη υποβάθμιση. Δεν έχει ξεκινήσει αυτό. Θα ξεκινήσει, έχει πάρει απόφαση. Με ιδιώτες γιατρούς, με δελτίο παροχής υπηρεσιών για 2 μήνες και με δυνατότητα να δοθεί για 4 μήνες. Από πότε αυτό? Αυτό πριν μια εβδομάδα ψηφίστηκε αυτή η απόφαση. Όχι, πότε ξεκινάει εννοώ. Κοιτά να δείτε, μόλις βρεθούν οι γιατροί που θα παίρνουν 2.000 ευρώ, αν θέλετε, το μήνα, που θα πληρώνονται από το ίδιο το νοσοκομείο. Και το ίδιο, αν θέλετε, πρόκειται να γίνει και με αυτό το, αν θέλετε, το φαινόμενο με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν γίνει, όχι λάστιγο, έχει γίνει για γέλια η κατάσταση. Από τη μία η ατομική ευθύνη που έχει αναγορευτεί το κυρίαρχο μέτρο προστασίας του ελληνικού λαού και από την άλλη ο ίδιος ο κ. Πλακιωτάκης να βγαίνει ότι πλέον λέει τα νησιά είναι ασφαλισμένα, οπότε θα την κάρουμε όπως την κάραμε και τα αεροπλάνα με κόσμο, όπως θα την κάρουμε και τα καράβια, ώστε να σωθεί όχι ο επαγγελματοβιοτέχνης που περιμένει τον τουρίστα, όχι ο ξενοδοχό υπάλληλος, όχι ο εποχιακός υπάλληλος, αλλά να σωθεί η οικονομία των μεγάλων tour operators. Γιατί αυτοί επιβάλλανε αυτά τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά. Αντί δηλαδή τα υγειονομικά πρωτόκολλα να παίρνουν υπόψη τους επιστήμονες, παίρνουν υπόψη τους και γίνονται ελάστιχο με βάση το οικονομικό κόστος. Και βεβαίως, κοιτάτε να δείτε, επειδή αυτά τα λέω, γιατί έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ολόκληρη και το ποιος θα κάνει τους ελέγχους στα αεροδρόμια που έχουν βάλει αστυνομικούς, έχουν βάλει πυροσβέστες. Δηλαδή, εδώ τώρα, αν υπήρχαν κέντρα υγείας, αν υπήρχαν περιφερειακά ιατρία στο αεροδρόμιο, αυτή, αν θέλετε, την υποχρέωση, την ευθύνη, θα την είχε το αντίστοιχο κέντρο υγείας. Τώρα, υποχρεώνονται άνθρωποι χωρίς εκπαίδευση να κάνουν, αν θέλετε, ακόμα και τον απλό αυτό τεστ. Και να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο αυτή η ευθύνη που έχουν αναλάβει οι πυροσβέστες και η τοπική διοίκηση. Γιατί ακούστηκε και αυτό από τον κύριο Πατούλη στην Αθήνα. Να αναλάβουν, λέει, οι οδηγοί της περιφέρειας να μεταφέρουν τα περιστατικά από το αεροδρόμιο στα αντίστοιχα ξενοδοχεία COVID που είναι στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε δηλαδή που πάμε. Δηλαδή μια υγειονομική ευθύνη, μια κρατική ευθύνη. Αυτή τη στιγμή λόγω της συνειδητής επιλογής της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της ημής ανάπτυξης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περνάει πότε στους αστυνομικούς και στους πυροσβέστες, πότε σε ιδιώτες γιατρούς, γιατί λείπει συνειδητά, το λέω και το ξαναλέω, ο κεντρικός σχεδιασμός και σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας. Παραδείγματος χάρη, τα 3 ξενοδοχεία COVID που υπάρχουν στη Χερσόνησο. Ξέρετε ποιο είναι το κέντρο αναφοράς που θεωρητικά θα έπρεπε, όχι τώρα στο COVID και πριν το COVID, να έχει ποιο κέντρο υγείας? Το κέντρο υγείας Καστελίου. Ας ρωτήσει κανένας που γνωρίζει και την περιοχή, μπορεί αυτή τη στιγμή με την υποστελέχωση που υπάρχει να μπορεί να καλύψει τα ξενοδοχεία COVID? Αν υπήρχε στελέχωση, αν υπήρχε 24-ωρη βάση πλήρης λειτουργία. Οι άνθρωποι στο Καστέλι τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Κοιτάξτε, εγώ τα λέω. Έφυγαν οι γιατροί γιατί έπρεπε να στελεχωθούν άλλες μονάδες, τόμοι κλπ. Και τώρα καταλαβαίνετε. Όντως, δηλαδή κάποιος, αυτό που λέει, που έγινε αναφορά του κυρίου Κοντοζαμάνη, που λέει ότι οι δομές υγείας θα έχουν την ευθύνη. Για να έχουν την ευθύνη, την υγειονομική, πρέπει να έχει και το αντίστοιχο. Πρέπει να είναι και στελεχωμένα. Γιατί αλλιώς φτάναμε στο σημείο να λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το καλύψω. Άρα θα παίζουμε τον παπά. Ποιανού ευθύνη είναι η υγεία του, ακόμα και του τουρίστα που νοσηλεύεται σε ξενοδοχειακή μονάδα. Με δύο λέξεις, για να το κλείσετε με δύο λέξεις, κύριε Βρυσαλή, γιατί μπορούμε να μιλούμε ώρες πάνω σε αυτό το θέμα, διότι το ξεκινήσαμε από το τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, το που περνούν την ευθύνη, δηλαδή περνούν την ευθύνη λειτουργίας των νοσοκομείων, μισθοδοσίας επικουρικού υγειονομικού προσωπικού και εξοπλισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φύγατε και πήγατε σε αυτή την υποκριτική και παραπλανητική στάση σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπλέον προσλήψεις. Συνεχίσατε και είπατε ότι είναι επικίνδυνο οι ιδιώτες γιατροί με δελτίο παροχής υπηρεσιών να πραγματοποιούν εφημερίες στα νοσοκομεία.
Ακριβώς. Όπως επίσης ότι δεν είναι και το ορθό και δεν είναι το σωστό να φεύγει ο γιατρός από το νοσοκομείο και να πηγαίνει να βλέπει ασθενείς σε ξενοδοχεία καραντίνας. Ακριβώς, αφού δεν υπάρχουν προσωπικό αυτή τη στιγμή. Ωραία. Άρα με δύο κουβέντες πώς το συνοψίζετε όλο αυτό? Με δύο κουβέντες, όλη αυτή η υγειονομική κάλυψη, όλο αυτό, αν θέλετε, όλη αυτή η τηλεθέαση ότι υγειονομικά θωρακίστηκε το σύστημα υγείας το τελευταίο τρίμηνο, αποδείχνεται επί της ουσίας μια αυταπάτη, μια καλλιέργεια εντυπώσεων από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί αυτό ο χρόνος δεν κερδίθηκε να ενισχυθεί ούτε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ούτε η εξωνοσοκομιακή περίθαψη υγείας, εννοώ ενισχύοντας το ΕΚΑΒ, ούτε τα νοσοκομεία, και βεβαίως αφήνοντας τα νοσοκομεία χωρίς υλικό άμεσης ανάγκης. Το ξαναλέω, κύριε Αντουργεράκη, γιατί νομίζω ότι είναι πλέον, έχει καταντήσει επικίνδυνο το να μην έχουν τα νοσοκομεία συνολικά, δεν λέω μόνο το πανεπιστημιακό, γάντια, και την ίδια ώρα η κυβέρνηση να μην επιτάσσει ένα εργοστάσιο να παράγει γάντια. Ξέρετε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη γαντιών σε όλη την Ελλάδα? Γιατί αυτοί που έχουν αναλάβει την εισαγωγή γαντιών δεν τους συμφέρει με βάση την τιμή πώλησης στο ελληνικό κράτος να κάνουν εισαγωγές. Και εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να ψάχνουμε γάντια από τμήμα σε τμήμα, από βάρια σε βάρια, να ενημερώνουμε την εφημερεύουσα του νοσοκομείου, φέρε μας γάντια. Να υπάρχει έλλειψη. Τώρα σε πραγματικό χρόνο αυτό λέτε, για σε σήμερα, ας πούμε. Χρόνο, και χτες και προχτές, κυρία Δουλγεράκη, αν κάνετε και ρεπορτάζ που το κάνει το κανάλι σας και το ραδιόφωνο σας, υπάρχει διαμαρτυρία εντονότατη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τα απλά πράγματα. Και την ίδια ώρα, εδώ γίνονται σχεδιασμοί επί σχεδιασμών. Βγαίνει κάθε μέρα ο κύριος, θα βγαίνει ο κύριος Καρδαλιάς, και την ίδια ώρα βγαίνει και ο κύριος Κικίλιας προκλητικά και λέει ότι υπάρχει επάρκεια. Ας βγει και να απαντήσει στους εργαζόμενους υγειονομικούς στο νησί μας, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή επάρκεια γαντιών που μπορεί να χρησιμοποιούνται. Αν υπάρχει επάρκεια μασκών. Δεν μπορεί δηλαδή την ίδια ώρα να πέφτουν ποινές ή να γίνεται έλεγχος. Και καλώς γίνεται ο έλεγχος στα νοσοκομεία να φοράει μάσκα ο κόσμος, και την ίδια ώρα αν έχει κάποιος ξεχάσει μια μάσκα να λέει ότι πήγε να την αγοράσεις και να μην έχει το νοσοκομείο ένα στόκ να δίνει μάσκες σε έναν κόσμο που δεν την έχει, την ξέχασε ή δεν έχει να την πάρει. Γιατί το κόστος, η μία μάσκα είναι φτηνό. Εδώ λέτε και κάτι άλλο, ότι εσείς κυνηγάτε με τον τουφέκι μάσκες και γάντια. Βεβαίως, πόσο μάλλον ο κόσμος. Και είναι ακόμα πιο αντιεπιστημονικό να καλούν τους φοιτητές ιατρικής, επειδή δεν υπάρχουν μάσκες στα νοσοκομεία, να παίρνουν μάσκες υφασμάτινες, που οι επιστήμονες γνωρίζουν πόσο ασφαλής είναι σε σχέση με μια χειρουργική απλή μάσκα που πρέπει να δίνεται στο νοσοκομείο. Αυτά, όχι ο απαντής δεν παίρνουμε, λιδωρούμαστε, κατηγορούμαστε ότι παραπλανούμε τον κόσμο, ότι το κάνουμε για αντιπολιτευτικούς λόγους. Πάντως ασκήσεις κάνουμε και περνάμε καλά. Την ίδια ώρα, το ότι έχουν μειωθεί και βγαίνει η διοίκηση του Παγνή και λέει ότι έχω μειώσει το μισθολογικό, έχω μειώσει τα έξοδά μου, αλλά την ίδια ώρα τα υλικά όμως δεν τα έχουμε. Και εδώ, να σου πω κάτι, εγώ σαν υγειονομικός και οι άλλοι συνάδελφοί μου, εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Αλλά δεν μπορεί την ίδια ώρα να μας παρέχει το κράτος αυτά που πρέπει να μας παρέχει και να μας λέει ότι είναι ατομική ευθύνη. Εγώ θα σου δίνω μια μάσκα στο 8ωρο και μετά κόψε το κεφάλι σου, ή πρέπει να προσέχεις να μην φτερνιστείς, να μην σου πέσει, γιατί έχουμε έλλειψη. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω το τελευταίο, ότι όλα τούτα εδώ, δηλαδή περί ενός θωρακισμένου εσύ, δεν είναι τίποτα άλλο από μια επικοινωνιακή αυταπάτη, καθώς, όπως λέτε, παραμένετε ακάλυπτοι στα νοσοκομεία μέσα από προσωπικό, από υλικό, όταν λείπουν γάντια, μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Το κλίμα εφησυχασμού που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση δεν θα περάσει όσο υπάρχουν μαχόμενοι υγειονομικοί, κυρία Δουγεράκη, και ο λαός μας που βλέπει τι προσπάθειες κάνουμε όλο αυτό το διάστημα και πριν το COVID και τώρα, να ανταποκριθούμε σε αυτά που ο ελληνικός λαός μας έχει καλέσει και μας έχει τάξει να κάνουμε. Δημήτρη Βρύσταλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.